Ριζική αναμόρφωση μιας μεγάλης περιοχής του κέντρου των Χανίων φέρνουν οι παρεμβάσεις που άρχισαν να υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου δημιουργίας ανοιχτού κέντρου εμπορίου στην πλατεία 1866 και των δρόμων περιμετρικά της. Οι εργασίες θα εκτελούνται τμηματικά προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσβαση στα εμπορικά καταστήματα. Άρα ξεκινήσαμε την οδό Κριάρη, θα πάμε από την οδό Καραϊσκάκη μέχρι την οδό Μιλονογιάννη, θα εκτελέσουμε τις εργασίες πρώτα δεξιά στο πεζοδρόμιο και μετά αριστερά και μετά θα επεκταθούμε στο υπόλοιπο τμήμα της οδού. Έτσι ουσιαστικά θα γίνει σε όλες τις οδούς της κάθετης πλατείας 1866. Μέχρι τα μέσα Ιουλίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η υπογειοποίηση των δικτύων, το ξύλωμα των πεζοδρομίων και οι πλακοστρώσεις στις οδούς Κριάρη, Κόρακα, Μιλονογιάννη και Καραϊσκάκη. Ουσιαστικά γίνεται υπογειοποίηση του δικτύου του ΔΔΕ. Δημιουργούνται νέα δίκτυα ίδρυψης, αποχέτευσης και ομβρίων και ουσιαστικά πεζοδρομούνται όλοι οι δρόμοι. Πλέον όλοι, ουσιαστικά δηλαδή ο δρόμος και το πεζοδρόμιο θα είναι συνεπίπεδα, προσβάσιμα σε όλους. Μεγαλύτερης διάρκειας θα είναι οι εργασίες που ήδη εκτελούνται στην πλατεία 1866, η οποία πρόκειται να ενοποιηθεί με την οδό Χάλιδων. Το ανοιχτό κέντρο εμπορίου προβλέπεται να επιφέρει σημαντικές κυκλοφοριακές αλλαγές, καθώς οι υπάρχουσες θέσεις στάθμευσης καταργούνται, ενώ διατηρούνται οι πιάτσες των ταξί και αφετηρίες των αστικών λεωφορείων. Θα είναι ήπιες κυκλοφορίες οι δρόμοι και θα είναι ουσιαστικά, θέλουμε να δώσουμε μια άλλη πνοή στους δρόμους, να είναι δηλαδή να κυκλοφορεί περισσότερος κόσμος και όχι αυτοκίνητο. Το ανοιχτό κέντρο εμπορίου Χανίων προβλέπεται να παραδοθεί τον ερχόμενο Δεκέμβριο.